Πάμε να βάλουμε και πάλι μπροστά το πήλιο, τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά τη χθεσινή του επίσκεψη σε νότιο και ανατολικό πήλιο. Ο Υπουργός εγκαινίασε δρόμο 4 χιλιόμετρων που συνδέει τα καλά νερά με τη Βυζίτσα, ταξίδεψε με το Μουτζούρι μέχρι τις Μιλιές, περιόδευσε στη Μιλίνα και το απόγευμα επισκέφθηκε την Τζαγκαράδα και τη Ζαγορά. Ο κ. Χατζηδάκης επικέντρωσε στα έργα αποκατάστασης των ζημιών μετά τις θεομηνίες του περασμένου Σεπτέμβρη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 3 δισεκατομμυρίων για τη Θεσσαλία, για άμεση αρρωγή, για στήριξη των αγροτών, για αποκατάσταση των υποδομών. Είναι κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να προχωρήσουμε μπροστά με ταχύτητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Είναι υποχρέωσή μας να κλείσουμε, να επουλώσουμε τις πληγές που άνοιξε η μεγαλύτερη καταστροφή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ο Ντάνιελ, εδώ στη Θεσσαλία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απόλαυσε την εμπειρία του ταξιδιού με τον θρυλικό Μουτζούρι μέχρι τον ιστορικό σταθμό των Μιλαιών. Δεν μπαίνει μόνο ο Μουτζούρης μπροστά. Πάμε να βάλουμε το Πήλιο, τη Μαγνησία, ολόκληρη τη Θεσσαλία ξανά μπροστά. Να γιατρέψουμε τις πληγές με αποκατάσταση των υποδομών, ήδη αποκαθίστανται γέφυρες, δρόμοι. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικό και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκόρο βοήθησαν στην περιστροφή της μηχανής του Μουτζούρι που μόλις φτάνει στο σταθμό των Μιλαιών περιστρέφεται πάνω σε ειδικό μηχανισμό προκειμένου να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή προς τον σταθμό των Άνω Λεχωνίων. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο Πήλιο για να δούμε την έναρξη της αποκατάστασης των ζημιών, την επαναλειτουργία του Μουτζούρι και πώς θα επιστρέψει η κανονικότητα στον τόπο μας, αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει τόσες δυνατότητες και οφείλουμε όλοι να κλείσουμε τις πληγές του που άνοιξαν για να βαδίσει στο μέλλον για τους ντόπιους κατοίκους, για την νεολαία μας, για την τοπική οικονομία, για την τοπική παραγωγή. Νωρίτερα ο κύριος Χατζηδάκης εγκαινίασε δρόμο μήκους 4 χιλιόμετρων από τα Αργυρέικα των Καλών Νερών μέχρι τη Βυζίτσα. Ένας καινούριος δρόμος, ασφαλής δρόμος, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι με Καλά Νερά Πινακάτες, που άντεξε στις θεομηνίες. Αυτό που θέλω να πω και είδε και ο Υπουργός, ότι αυτά τα προγράμματα στηρίζουν πραγματικά τους περιφερειακούς δήμους, δίνουν προσβασιμότητα στους αγρότες μας να πηγαίνουν στις καλλιέργειές τους, δίνουν και βεβαίως και τουριστική ανάσα, διότι δημιουργούνται νέοι δρόμοι σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα χωριά του Πηλίου. Στο μεταξύ, την στήριξη του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για τη συνέχιση της προσπάθειας ανάταξης μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου Σεπτέμβρη, επαναβεβαίωσε κατά την επίσκεψή του στο Ανατολικό Πήλιο ο κ. Χατζηδάκης. Πλαισιωμένος από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο, επισκέφθηκε περιοχές του Δήμου όπως η Τσαγκαράδα, ο Αηγιάννης και συνομίλησε με τον Δήμαρχο Κώστα Καραγεωργίου, αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατοίκους και επαγγελματίες. Ακολούθησε επίσκεψη του στο Δημαρχείο της Αγοράς, όπου ο Δήμαρχος ζήτησε από τους υπουργούς διαρκή και αυξημένη στήριξη από την κεντρική διοίκηση στις προσπάθειες για την επιστροφή στην κανονικότητα.